και είναι κόκκινος να γουστάρει. Ορίστε. Ναι. Καλέ. Το χορτάρι είναι χόρτινο, καλέ. Δεν το ποτίζουνε, καλέ, καθόλου. Πρέπει να αλλάξουμε το χορτάρι, καλέ. Καλέ. Πείτε, θέλουμε να κάνουμε με έσπα προπονητικό. Τελείωσε, πάρε τώρα με τρίπλα, τσούκλα, το φέρετε σιγά σιγά ότι πρέπει να γίνει για το καλό της ομάδας. Συλλέψαμε τον Τίγρη, τον Τσάπα και θέλουμε να κάνουμε προπονητικό με έσπα. Πού το κάτω. Πάμε τώρα στη μεγάλη αργιανά. Άσπρα καράβια. Όπου σε βρίσκει ο Αντρέα. Δηλαδή είπε κάτι προχτές ο Φαλακρός. Παοξής να ήτανε, τέτοιο άχτη δεν σε είχε. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόξα Δράμας, στο Πανσεραϊκό και στο Αγιονέρη που συνετέλεσαν στο να μην ανέβω πέρσι β' εθνική με τον παράγοντα που είχα πέρσι. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρόσεχε τι λες γιατί μπορεί να το βρεις μπροστά σου. Ναι, δεν μπορείς. Βρε πρόσεχε τι λες γιατί μπορεί να το βρεις μπροστά σου, ξέρω τι σου λέω. Να ξανάρθει. Βρε άκου τι σου λέω. Λοιπόν, ένα κουίζ γρήγορα και μετά πούμε κάτι για τον Ηρακλή. Γιατί και τον Κράτα τον έκανες και μετά τον λέγατε έλα πίσω. Το Κράτα εγώ τον θεωρώ τον τελευταίο συνολικό παράγοντα που πάτησε τον Κράτα. Σου λέω και τον Κράτα τον κράζετε και μετά τον λέγατε έλα πίσω. Γι' αυτό σου λέω μη λες τέτοια, μπορεί να τα βρεις μπροστά σου. Δύσκολα. Στο λέω εγώ εύκολο. Για τον κόσμο. Ναι, αν άκουγες. Στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο. Κολονδίνο. Λοιπόν, αν άκουγες σε ραδιοφωνικό σταθμό φιλικά προσκύμενο σε ομάδα της Θεσσαλονίκης που είναι ο Άρης, τον Γκο και συνέντευξη με τη Μαρία Κλάουν στο, πώς το λένε, να κάνει μετάφραση. Πρόσεξε να δεις. Και τους παραγωγούς να γλύφουν τον κόντι. Λοιπόν, αν το άκουγε αυτό ο κόκκινος, γιατί εμένα μου βγήκε το τιμόνι, έπεσα σε κάτι κράσπεδα και άλλαξα και τα λάσια του αυτοκινήτου για αυτόν τον λόγο. 300 ευρώ να πληρώσουνε. Λοιπόν, κλάμα για τον κόντι και τι καλός άνθρωπος και τι σωστός άνθρωπος. Άσε ρε φίλε ρε. Εδώ. Λοιπόν, παίρνω ένα χλαράκι τώρα τελευταίο και κλείνω. Παίρνω ένα χλαράκι τώρα να θα ανέβω για γιορτές Χριστούγεννα πάνω. Είμαι Ερακληδέας. Ναι. Του λέω, φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί δεν έχετε τόσο κόσμο στο γήπεδο και βλέπω από την κάμερα ότι οι Κερκίδες συνάντησαν τα υπόλοιπα. Και τι μου απαντάει ρε Κώστα. Τι είπε. Πηγαίνουμε όλοι κάτω από το σκεπαστό και δεν φαινόμαστε στην κάμερα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι κοντά μας είναι